Τώρα σας πω μια ιστορία. Φλάκα έχει. Αλλά μου άρεσε εμένα και λέω θα την πω στους φίλους μου αυτή την ιστορία. Σε ένα τηλέφωνο, παίζοντας με έτσι με κάποια τηλέφωνα που με παίρνουν και λέω και εγώ τις χαζομάρες σας και, αυτή, και εσείς τις χαζομάρες σας και φτιάχνουμε μια παρέα ωραία. Προσπαθώ να καταλάβω μια κυρία τη ζωή της που μου έλεγε και τι καταλαβαίνω. Ότι χώρισε και μετά από 10 χρόνια ξαναπαντρεύτηκα ρε πάτερ, αλλά τον ίδιο άντρα όμως. Το πιο ωραίο, που, ποιο είναι όμως, γι' αυτό σας το είπα. Αυτά τα 10 χρόνια πόσο τον κυνήγησα, πόση προσευχή έκανα, πόσο προσπάθησα να ξαναπεί το ναι και να ξαναπαντρευτούμε. Και όταν μετά ρώτησα, λέω, πες μου όμως, δεν ξανατσακωθήκατε. Όχι ρε πάτερ. Τώρα έχουμε, λέει, 6-7 χρόνια ξαναπαντρεμένοι. Και τώρα είναι σαν να είμαστε στο μήνα του μέλητος συνέχεια. Πόρε, λέω. Τι είναι αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, θέλω να σας πω να το έχουμε το μυαλό μας όταν μας πιάνουν οι κακίες και όταν μας λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Μην αφήνουμε τον διάβολο, μωρέ. Ο διάβολος θέλει να τσακώνονται οι άνθρωποι και τα ζευγάρια. Ο διάβολος δεν αντέχει να βλέπει αγαπημένους ανθρώπους να περνάνε καλά, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι ερωτευμένοι. Προσέξτε το! Τούτος εδώ τρισκατάρατος έρχεται και βάζει σκέψη, σκέψη, σκέψη. Τι σου είπε τώρα, είδες τι σου είπε τώρα, είδες πώς σου το είπε, είδες τι εννοούσε, είδες τι έκανε. Διώξτε τον μωρέ τον διάβολο. Διώξτε τον από τα σπιτικά σας, διώξτε τον από τη ζωή σας, διώξτε τον από το μυαλό σας. Και βάλτε την αγαθοσύνη, βάλτε την αγάπη, βάλτε την απλότητα, βάλτε την ταπείνωση, βάλτε την προσευχούλα, βάλτε την εξομολόγηση των παππούλι να σας αγαπάει, βάλτε τη Θεία Κοινωνία, βάλτε το Θεό. Αλλά να αγαπάτε όμως. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό χωρίζουμε τα ζευγάρια. Γι' αυτό, άντε να είναι καλά αυτή, θα ήθελα να πω και το όνομά της, να δείξω και τη φωτογραφία της. Με τι χαμόγελο μου το έλεγε, δεν μπορείτε να φανταστείτε και με τι χαρά, ότι ξαναπαντρεύτηκα λέει και τώρα είμαι τρεις ευτυχισμένη. Άντε να είμαστε τρεις ευτυχισμένοι από το πρώτο το γάμο όμως, χωρίς να χρειάζεται να φτάσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο και να μην κάνουμε χαζομάρες. Άντε.